Τη δέσμευσή του που στη διάρκεια της θητείας του θα αποκαταστήσει τη Μαραθώλακα, επανέλαβε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, που έθεσε το θέμα ζητώντας βοήθεια σε ό,τι αφορά στη μελέτη, και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Έχουμε μια ηθική ευθύνη, μια υποχρέωση που έχω αναλάβει και εγώ προσωπικά, ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την Μαραθώλακα περιβαλλοντικά. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα από τον Υπουργό να χρηματοδοτήσει μια έτσι μεγάλη μελέτη, μια ολιστική μελέτη, η οποία θα προσεγγίσει ολοκληρωτικά το θέμα, η οποία θα μπορέσει αυτή να χρηματοδοτηθεί μέσα από το Υπουργείο, διότι ξέρετε το ποσό είναι μεγάλο, και μετά να αναζητήσουμε τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσει να υλοποιηθεί και το έργο. Πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Έχω ήδη δώσει κατευθύνσεις από σήμερα το πρωί στις υπηρεσίες μου. Η διευθύντρια της υπηρεσίας και τα υπηρεσιακά στελέχη προσπαθούν να δημιουργήσουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Και εφόσον έχουμε τον ειδικό προϋπολογισμό, να πάω πάλι στον Υπουργό, ώστε ο Υπουργός να ανοίξει πρόσκληση και να ξεκινήσουν να τρέχουν διαδικασίες. Ξέρετε, αυτά είναι χρονοβόρα ζητήματα. Και η σύνταξη της μελέτης απαιτεί ένα μεγάλο διάστημα, γιατί θα είναι μια μεγάλη μελέτη για την ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια η αναζήτηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Ξεκινήσαμε λοιπόν, βάλαμε τα πρώτα βήματα, είναι μια υπόσχεση που είχα δώσει και θα την υλοποιήσουμε. Το ζήτημα γενικότερα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ύστερα και από την υπογραφή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Πελοπόννησο, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων του Υπουργού με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, όπου τέθηκε και το θέμα του σταθμού μεταφόρτωσης, προκειμένου να φτάνουν τα απορρίμματα στην κεντρική διαχείριση. Ειδική αναφορά ο κ. Βασιλόπουλος έκανε και στο πρόγραμμα που αφορά στη διαλογή στην πηγή, ενώ ζήτησε ένταξη του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Recovery. Είναι 6 πόλεις στην επιλογή της κυβέρνησης για χρηματοδότηση για αστικές αναπλάσεις και πολιτιστικές διαδρομές. Ζήτησα λοιπόν από τον Υπουργό να είναι και η Καλαμάτα μία από αυτές τις πόλεις που θα ενταχθούν. Ο Υπουργός μου είπε ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι. Η Καλαμάτα πληρεί τις προϋποθέσεις. Είναι μια διεκδίκηση, να ξέρετε, που υλοποιούμε από κοινού με τον πρόεδρο του διαζώματος, τον κύριο Μπένο. Το υποστηρίζει και αυτός και εγώ σε επαφές που κάνουμε. Και θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπλαση γενικότερα της πόλης μας, δημιουργώντας αναπλάσεις σε πλατείες που δεν χρειάζεται να έχουν συνέχεια αυτές μεταξύ τους, αλλά συνδέοντας διάφορα ιστορικά μνημεία και διάφορες σημαντικά σημεία της πόλης μας. Και από τις αναπλάσεις που αναδεικνύουν την ευρύτερη περιοχή, τις οποίες και διεκδίκησε ο Θανάσης Βασιλόπουλος, στάθηκε στην ενεργειακή πρωτοβουλία που έχει λάβει ο Δήμος Καλαμάτας για μια σειρά από κτίρια και ειδικά τα σχολεία, στο πλαίσιο του προγράμματος Ηλέκτρα προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Χρειαζόμαστε λοιπόν για το 18ο Δημοτικό Σχολείο για ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά συγχρόνως θα αναζητήσουμε χρηματοδοτήσεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα για ενεργειακές αναβαθμίσεις γενικότερα των σχολείων μας, όπου αυτό απαιτείται. Από το μενού της συγκεκριμένης συνάντησης δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά και στα διατηρητέα κτίρια που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων. Και για τη νέα νομοθεσία και πώς θα μπορούσε ο Δήμος να διασφαλίσει χρηματοδότηση ώστε να κάνει κάποιες αναγκαίες παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα επικινδυνότητας.